Καλημέρα σας. Ο κύριος Παντελής Αβραμίδης, Γενικός Γραμματέας Οργανωτικού από το Ποτάμι. Καλημέρα. Και ο κύριος Γιάννης Μοίρας, στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Αβραμίδη, όσο το δυνατόν πιο σύντομος, παρακαλώ. Σύντομος, παρόλο που ασχοληθώ με δύο θέματα. Πρώτα-πρώτα θα ασχοληθώ με το προηγούμενο επιγραμματικά να πω ότι πρέπει να υπάρξει εθνικό σχέδιο και εθνική ομάδα και το πιστεύουμε ακράδαντα, τουλάχιστον για το θέμα του χρέους. Είναι εθνικό θέμα και πρέπει σε αυτό να συνεργαστούμε όλοι, για να μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά και να τα βλέπουμε πάντα με έναν λάθος προβολέα. Και το δεύτερο κομμάτι του θέματος του ΕΣΟΡΟΥ, το ποτάμι, επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο πιστεύει πάρα πολύ στους θεσμούς και πάρα πολύ στις ανεξάρτητες αρχές, θα συμμετάσχει στη συζήτηση, θα κάνει προτάσεις και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Προφανώς δεν θα υπάρξει λόγω της αποτυχίας δημοκρατίας. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι όταν τίθονται θέματα θεσμών και θέματα ανεξαρτήτων αρχών, πρέπει να είμαστε σαφείς εκεί και να συμμετέχουμε με τις προτάσεις. Κύριε λόγω σε εσάς. Και το θέμα είναι ότι είναι πολύ. Δηλαδή, ενώ έχουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος βγήκε κάποια στιγμή και είπε: ναι, εντάξει, πάμε να το συζητήσουμε. Αμέσως μετά, ξεχάστε το. Έχει πάτε... ο κύριο Χατζηδάκη χαμηλών τόνων. Το μνημόνιο. Κύριε Αβραμίδη, πάνω σε αυτό το θέμα, να συνεχίσουμε. Ο Πρωθυπουργός έβαλε πρωταρχικό στόχο σε αυτή την ατζέντα, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης και λέει ότι εμείς έχουμε τηρήσει τις υποχρεώσεις μας. Έχει ματώσει ο ελληνικός. Ο λαός έχει ματώσει, εμείς δεν έχουμε τηρήσει τις υποχρεώσεις μας. Εγώ λέω ότι λέει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχουμε ματώσει, λέει, έχει ο ελληνικός λαός. Είμαστε εντάξει εμείς απέναντι σε αυτές τις υποχρεώσεις μας. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το λέτε, θα δούμε, βλέπουμε. Σε αυτό λοιπόν τον αγώνα, αν εσείς συμμερίζετε λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί ή όχι, και αν πρέπει να δοθεί, αν θα είσαστε ή όχι, ας πούμε, σε μια τέτοια κατεύθυνση. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα, επειδή ακούστηκαν αρκετά πράγματα, αυταπάτες, το πολιτικό σύστημα προφανώς είχε πολύ έντονες. Αυταπάτη ήταν και το Ζάπιο 1, αυταπάτη ήταν και το Ζάπιο 2, αυταπάτη τεράστια ήταν και η διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη, η οποία στήριξε πάρα πολύ ακριβά στη χώρα. Και βέβαια αυταπάτες ήταν και ότι θα τυπώσουμε δραχμές στη Ρωσία. Όλα αυτά ήταν ένα πλέγμα αυταπατών. Τώρα ελπίζω να έχουν τελειώσει σε όλα τα κόμματα οι αυταπάτες και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά την πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά είπε ο κ. Σπήλιος, η πρώτη αξιολόγηση έπρεπε να τελειώσει πέρσι τον Νοέμβριο. Αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι τον Νοέμβριο. Το QE είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μηνιαίο. Δεν είμαστε μυστικοί. Όχι, επιτρέψτε μου να τελειώσω τη σκέψη, που είναι μηνιαίο. Τελειώνει το Μάρτι. Έστω λοιπόν ότι η Ελλάδα δικαιούται περίπου 1,6 δις το μήνα. Έστω ότι τελειώνει η διαπραγμάτευση το Γενάρη. Άρα έχουμε να πάρουμε δύο δόσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Αν δεν πάρει παράταση, που ελπίζω να πάρει για το καλό της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι από πέρσι τον Νοέμβρη θέλω να υπολογίσετε πόσα χρήματα έχουμε χάσει. Με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης μόνο. Αν το πρόγραμμα έπρεπε να λήξει τον Νοέμβριο και εμείς δεν το έχουμε λήξει ακόμα τον Νοέμβριο της επόμενης χρονιάς. Είναι μια φράση που λένε να σας πω κάτι. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου κύριε Δάρα, έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να δείχνουμε τις ευθύνες πάντα σε κάποιον άλλον. Εμείς δεν κάνουμε ποτέ λάθος. Βεβαίως με ευθύνη της κυβέρνησης. Με ποιανού ευθύνη, με του ποταμιού. Βεβαίως και η ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ έπρεπε να είχαν ελληνικές πολιτικές. Δεν μιλάμε για την ελληνική. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το πρόγραμμα έχει κάποια δεδομένα. Αν αυτά τα δεδομένα τα τηρήσεις. Εσείς θεωρείτε ότι δεν έχουν τηρηθεί και όχι, βεβαίως δεν έχουν τηρηθεί. Αυτή τη στιγμή, γιατί έσπασε το ποσό του. Γιατί έσπασε το ποσό της δόσης. Γιατί έπρεπε τα λεφτά που είχαν δοθεί από την προηγούμενη δόση να έχουν πάει στις οφειλές του δημοσίου. Και δεν έχουν πάει ακόμα. Όχι, δεν είναι. Μιλάτε ανακρίβεια. Έχουν υπογραφεί, αλλά δεν έχουν πάει. Ακόμα και ο κ. Ντάισεμπλουτ δεν είπε αυτά. Δεν είναι κάτι θέλω να σα πω. Συγγνώμη, δεν γίνεται η κουβέντα όμως έτσι. Διότι αν λέγονται τόσα μεγάλα ψέματα, έγινε αυτό γιατί ήταν στη μέση του μήνα ο Σεπτέμβρης. Και δεν είχαν πάρει το ολοκληρωμένο από την αποδελτίωση των χρημάτων που δόθηκαν. Εάν πρόκειται να γινόμαστε βασιλικότεροι των βασιλέων των δανειστών, εντάξει. Τα χρήματα αυτά πάρθηκαν το Μάιο και έπρεπε μέχρι τον Ιούλιο να είχαν τελειώσει. Και στα μέσα Σεπτέμβριο, όπως πολύ σωστά λέει ο κ. Μανιός, δεν είχε πάει το δελτίο. Δεν είχε πάει το Σεπτέμβριο. Ότι στις 10 Οκτωβρίου που εμείς δώσαμε τα στοιχεία, δεν μπορούσαμε να έχουμε στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Μόνο είχαν του Αυγούστου, δεν είχαν του Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά δεν είχαμε κλείσει, έπρεπε να είχαμε κλείσει μέχρι τον και η πρακτική λέει ότι όχι στην Ελλάδα τη ορόκοστενα με το σύστημά τη, αλλά και στη Γερμανία δεν θα τα είχαν 10. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Αν θα το κάνανε στη Γερμανία, θα μου επιτρέψετε να έχω αντίθετη άποψη.
Θα μου επιτρέψετε να έχω αντίθετη άποψη. Κυρία Βραμίδη, λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν να πω. Κατηγορεί ότι εξ ορισμού λέτε ότι οι δανειστές έχουν δίκιο. Όχι, δεν λέω αυτό. Τα μπερδεύω. Όχι απλώς δίκιο. Δεν λέω αυτό. Εγώ προσπαθώ να αναλύσω το μηχανισμό. Αυτό το μηχανισμό ο ΣΥΡΙΖΑ τον έχει υπογράψει. Το να παίζουμε τις μωρές παρθένες δεν είναι σωστό. Ωραία. Εντάξει, να λοιπόν, το έχουμε υπογράψει αυτό. Το έχετε υπογράψει, κύριε Μανιέ, το έχουμε ψηφίσει. Και εσείς το έχετε ψηφίσει. Εμείς το έχουμε ψηφίσει. Λοιπόν, άρα μην μου λέτε. Μωρές παρθένες, οι δανειστές και οι δανειστές, εσείς τι κάνετε. Αυτή τη στιγμή, από τις μεταρρυθμίσεις. Ακούτε, δεν παίζουμε τις μωρές παρθένες. Από τις μεταρρυθμίσεις έχετε κάνει μόνο το 15% περισσότερο από εσάς. Και δεν είμαστε μόρα. Εσείς παριστάνετε τις παρθένες. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ που το είπα θα το συζητήσουμε. Κυρία Βραμίδη, στη δεύτερη αξιολόγηση. Στη δεύτερη αξιολόγηση, μια διευκρίνηση. Λέτε ότι τα έχουμε υπογράψει. Στη δεύτερη αξιολόγηση, για παράδειγμα για τα εργασιακά, λέει να ληφθούν, να μεταρρυθμιστεί η αγορά εργασίας με βάση τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Θέλω να σας πω το εξής. Λέτε εσείς τα έχουμε υπογράψει. Δεν έχουμε φτάσει στη δεύτερη αξιολόγηση. Τώρα ανοίγει. Αυτό σας λέω. Δεν έχουμε φτάσει. Θεωρείτε ξεκάθαρο. Εσείς μου μιλάτε ότι πρέπει να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και να μπούμε στο QE. Και εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι είμαστε συνέχεια σε μια καθυστέρηση. Όχι μόνο επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά είμαστε σε μια καθυστέρηση. Μάλιστα. Αν δεν αποφασίσουμε ότι πρέπει, αν θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, πρέπει να το παίξουμε με τα πόδια και όχι με τα χέρια, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Μοίρα. Ακούσατε τις κατηγορίες από την... και από το... Και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία, με εξαίρεση μία περίοδο του κυρίου Μέη Μαράκη, ήταν σαφής. Πόλεμο, αντιπερισπασμό, πόλεμο. Είναι ταξική πάλι αυτή, αν δεν το έχουν καταλάβει οι δικοί μας οι σύντροφοι. Δεν είναι αντιπαράθεση για την καρέκλα. Είναι... έκφραση συμφερόντων. Είναι οι πιο σκληροί εκπρόσωποι του Σόιμπλε, ορισμένοι από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε στην εποχή που ο κύριος Μανιός θα μας αποκαλεί Τσολάκογλου. Αυτό βλέπω εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα είναι ντροπή στον κύριο Μανιό που τα λέει αυτά. Σας έχει γράψει αυτό το μνημόνιο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα, γρήγορα. Ακούω αυτά που λέτε. Τα πάμε και τα άλλα κόμματα, γι' αυτό σας το πω. Πάμε στον Γιώργο Καριωτάκη.